Με αεροπορικές επιδρομές στη λωρίδα της Γάζας απάντησε το Ισραήλ στις επιθέσεις με εμπριστικά μπαλόνια που εξαπέλυσαν μαχητές Παλαιστινιακών οργανώσεων. Είναι η δεύτερη φορά που σημειώνονται εχθροπραξίες μετά τη λήξη της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Εν τω μεταξύ η ένταση επιστρέφει και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να διαλύσει συγκέντρωση Παλαιστινίων στην πύλη της Δαμασκού. Η συγκέντρωση ήρθε ως απάντηση σε προηγούμενη εκδήλωση από υπερσυντηρητικούς Εβραίους για την κατάκτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ με συνθήματα όπως «Θάνατος στους Άραβες». Στις 21 Μαΐου τέθηκε σε εφαρμογή η Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς που έβαλε τέλος στον πόλεμο των 11 ημερών μεταξύ των δύο πλευρών. Οι προσπάθειες της Αιγύπτου για να εδραιωθεί η συμφωνία συνεχίζονται.